Οργάνωση της οικονομίας σε ανάρχικη κοινωνία κατά τη σταδίο της επανάστασης μεταβατικής μετάβασης προς ανάρχη. Βασική ελευθεριακή κοινωνική επανάσταση. Η οργάνωση της οικονομίας της ελευθεριακής ουσίας, ο προσανατολισμός και ο σκοπός και η ανάπτυξή της και η εξέλιξή της καθιστούν απαραίτητη μια ριζική αλλαγή του καπιταλιστικού και κρατικού συστήματος. Αυτή η αλλαγή συνεπάγεται αναγκαστικά την κατάργηση και την υπέρβαση και των δύο και θέτοντας τα θεμελιώδη θεμέλια της νέας οικονομίας και της αναρχικής κοινωνίας ή του δημοκρατικού σοσιαλισμού στην πορεία προς αυτήν. Ούτε η αναρχική ούτε η ελευθεριακή κομμουνιστική κοινωνία δεν θα πραγματοποιηθούν από την τέχνη της γοητείας ούτε σε μια μέρα ούτε με έναν συγχρονισμένο τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια δεδομένη φάση της παγκόσμιας ανθρώπινης ιστορίας. Η κοινωνική επανάσταση δεν θα είναι ταυτόχρονα σε κάθε χώρα του κόσμου ταυτόχρονα. Ούτε μπορεί να είναι ομοιόμορφο, με βάση έναν μόνο τύπο ή μοτίβο, δεδομένου ότι γεωγραφικές, κλιματικές, εθνοτικές, δημογραφικές συνθήκες, βιομηχανική ανάπτυξη, φυσικός πλούτος, ύπαρξη ή όχι πρώτων υλών, γεωργικές δυνατότητες, περιβαλλοντικές συνθήκες. Η νοοτροπία και ο πολιτισμός, κλπ. Θα επηρεάσουν τις επικοδομητικές παραλλαγές του, ακόμη και κάτω από την καθοριστική επίδραση του χυμού και του ελευθεριακού προσανατολισμού, προκαλώντας ότι, ανάλογα με την πυκνότητα και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που υποδεικνύονται, εμφανίζονται όχι μόνο καθολικά αλλά και σε κάθε χώρα, το σύστημα και οι νέες του δομές με πολύπλευρα, πολλαπλά και πλουραλιστικά προφίλ και πτυχές, αναζητώντας μια συνεχή βελτίωση και αρμονική ισορροπία. Ωστόσο, τα βασικά χαρακτηριστικά της αναρχικής ή αναρχικής κοινωνίας και των πρακτικών και αποτελεσματικών μέσων και διαδικασιών για την επίτευξή της, πρέπει να εκδηλωθούν με ισχυρές και σαφείς οδηγίες για να κρατήσουμε την πραγματικότητα και να ανοίξουμε μια βαθιά αυλάκωση σε αυτήν, με σκοπό την επικοδομητική εμφάνιση δωρεάν αύριο, ξεκινώντας από σήμερα. Ο σκοπός της νέας ελευθεριακής οικονομίας και της αναρχικής κοινωνίας πρέπει να είναι η ελευθερία και η ευημερία κάθε ατόμου που τη συνθέτει, σε ένα περιβάλλον κοινωνικής ισότητας και ανθρώπινης αλληλεγγύης. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητη η εξαφάνιση του κράτους υπό όλες τις μορφές δικτατορίας, παρόλο που ονομάζεται παροδικό, όλων των αυταρχικών θεσμών του καπιταλισμού. Ιδιωτικής ιδιοκτησίας όλων των μορφών για διαδικασιών εκμετάλλευσης και καταπίεσης από άτομο σε άτομο, κοινωνικών τάξεων, ιεραρχιών και προνομίων του υπαλλήλου. Αν και η κοινωνική επανάσταση σε μια χώρα δεν μπορεί να πάει, δυστυχώς, στα αρχικά της στάδια, πέρα από ορισμένες καθορισμένες συνθήκες που αναπόφευκτα θα επιβάλλουν τα χαρακτηριστικά της ίδιας της χώρας και τα μέσα που έχει τη στιγμή που ξεσπάει συμβαίνει, τουλάχιστον στην οικονομική τάξη, δεδομένου ότι η παγκόσμια θεωρούμενη οικονομία δεν δημιουργείται ούτε αναπτύσσεται σε μια στιγμή, από την πρώτη στιγμή, αποτυπώνοντας το έφορο αποτύπωμά της και τη σταθερά καθορισμένη βούλησή της να επιτύχει. Από την πλευρά των αναρχικών, η ανησυχία πρέπει να είναι μεταφράζουν στην πραγματικότητα τη μέγιστη ουσία, τα επιτεύγματα και την ελευθεριακή ανάπτυξη. Και το σύνθημα πρέπει να είναι ελευθερία, ψωμί, ρούχα, στέγαση, πολιτισμός και αναψυχή για όλους. Από καθένα σύμφωνα με τα μέσα του σε καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του. Θα είναι απαραίτητο να καταστρέψουμε και να σκουπίσουμε όλα τα εσωτερικά εμπόδια, επιζώντες ενός παρελθόντος αυταρχισμού και εκμετάλλευσης, που αντιτίθενται στην ελεύθερη οργάνωση της νέας κοινωνίας. Και δεν θα είναι δυνατόν να βασιστούμε πολύ στην παγκόσμια επαναστατική αλληλεγγύη που υποστηρίζει την κοινωνική επανάσταση της χώρας που είναι, ειδικά αν παρουσιάζεται με μια συγκεκριμένη αναρχική κυρίαρχη τυπολογία. Όλη η βοήθεια από τα διεθνώς κυρίαρχα συγκροτήματα θα τίνει προς τη δορυφορική διαδικασία. Και πρέπει επίσης να πούμε ότι σε κάθε βαθιά επαναστατική αλλαγή υπάρχει μια περίοδος οικονομικής στασιμότητας, πειραματικής δοκιμής, προσαρμογής των καταλληλότερων δομών στους επιβιωκόμενους στόχους και στόχους, που θέτει το επαναστατικό ρεύμα μετασχηματισμού και την αξία του σε δοκιμασία. Και ικανότητα επίτευξης και κατασκευής. Διασφάλιση της ύπαρξης και της ελεύθερης λειτουργίας της εταιρείας. Από την πρώτη στιγμή είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η παραγωγή, ο εφοδιασμός, η αύξηση της απόδοσης, η παραγωγικότητα, χωρίς να εκμεταλλευτεί την παραγωγική εργατική τάξη, χωρίς να την εξαντλήσει, χωρίς να την φυλακίσει σε αποξενωτικά πρότυπα εργασίας. Ο άμεσος θρίαμβος της κοινωνικής επανάστασης και η ενοποίησή της και οι μελλοντικές φάσεις της προοδευτικής ανάπτυξής της θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και ιδεολογική εκπαίδευση των εργαζομένων, από αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε συγκεκριμένη επαναστατική και ελευθεριακή ικανότητα, ατομικά και παγκόσμια. Λαμβάνονται υπόψη. Ο βασικός παράγοντας της νέας παραγγελίας πρέπει να είναι το ελεύθερο και αυτοσυνείδητο άτομο.
κανένας τύπος οικονομίας, απορρίπτοντας ήδη ότι μπορεί ας υποθέσουμε ότι το καπιταλιστικό και κρατικό σύστημα είναι ουσιαστικό με τον αναρχισμό. Στόχος μας είναι να ζούμε με ελευθερία και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε όλοι να μπορούν να το απολαύσουν και να απολαύσουν, υπό ίσες συνθήκες, πόσο μπορεί να προσφέρει η γη, η φύση και η προσπάθεια αλληλεγγύης των ανθρώπων σε όλους και σε όλους χωρίς διάκριση. Ευρεία υποδοχή του κοινωνικού αναρχισμού. Για τους ίδιους λόγους η αντίληψή μας για ολοκληρωμένο σοσιαλισμό, δημοκρατικό σοσιαλισμό είναι ευρεία και όχι εξαντλητική, ούτε μόνο μερίς ούτε ομοιόμορφης στις δυνατότητες και τους τρόπους πρακτικής εφαρμογής του. Άλλες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, αμοιβαίες, κολεκτιβιστικές, συνεταιριστικές κλπ. Υπό τον όρο ότι όλες οι ρίζες της εκμετάλλευσης εξαιρούνται από αυτές. Η ελευθερία του πειραματισμού των οικονομικών τρόπων που είναι η πιο δίκαιη και επαρκής για να ικανοποιήσει τις ανθρώπινες ανάγκες και να διασφαλίσει στους ανθρώπους το μέγιστο της ελευθερίας και τη μεγαλύτερη ευημερία, θα πρέπει να έχει ανοιχτό δρόμο στην αναρχική κοινωνία, προσπαθώντας φυσικά να τους κάνει να πάνε κοινή συναυλία με τη συνύπαρξη του ομίλου και του γενικού συστήματος που βασίζεται στην Ομοσπονδιακή Ένωση Ελεύθερων Παραγωγών και Καταναλωτών Αλληλεγγύης. Ελευθερία πειραματισμού. Ο πειραματισμός και η συνύπαρξη τρόπων κοινωνικοποίησης τύπου αμοιβαίοι, αναρχικοί, Προυντιών, αναρχικοί κολεκτιβιστές, αναρχικοί, Μπακινινάρ, Μέλα, ελευθεριακός κομμουνιστής ή αναρχικός κομμουνισμός, αναρχικοί, Κροποτκίν, Μαλατέστα, συνεταιριστές, μη εμπορευματοποιημένοι, κλπ. Σε τοπική, κομιτεία, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα, είναι πιθανό, μέσα στο ελευθεριακό σύστημα, να προστατευθεί ουσιαστικά αντιαυταρχική αναρχική αρχή, ουσιαστικά αυτόνομη και φεντεραλιστική. Και ειδικά αν γίνει κατανοητό, όπως είναι λογικά ελευθεριακό, ότι η ανθρώπινη εξέλιξη και αυτή των κοινωνικών μορφών δεν σταματούν και ότι καμία οικονομική δομή δεν θα μπορούσε να αφαιωρηθεί οριστική και αμετάβλητη. Για να δημιουργούμε πάντα περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ευημερία, περισσότερη αυθονία όλων, μεγαλύτερη τελειότητα και τις βέλτιστες συνθήκες για την πλήρη ανάπτυξη του ατόμου, της κοινωνικής ομάδας, της ανθρώπινης ομάδας, πρέπει να είναι ο προσανατολισμός και ο σκοπός της αναρχικής κοινωνίας, ελευθεριακή κοινωνική και οικονομική οργάνωση. Ελευθεριακά κοινωνικά και οικονομικά σκίτσα. Η οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς κοινωνική βάση. Και όπου υπάρχει ο άνθρωπος ή η ομάδα, η κοινωνία προκύπτει από την ίδια συνύπαρξη. Οι ανάγκες παρουσιάζονται με τις απαράδεκτες απαιτήσεις τους, ακόμη και με την ίδια απλή και φυσική βιολογική τάξη και, εκδηλώνοντας το γενικό επίπεδο, υπερβαίνοντας το συλλογικό σύνολο, κάνουν τους ανθρώπους να δουν τον εαυτό τους στο καθήκον να αναζητήσουν μια τάξη ή μια κανονιστική αρχή, να κάνουν τουλάχιστον σύμβατη με την ίδια την ανθρώπινη συνύπαρξη, είτε βασίζεται σε μια ελεύθερα αποδεκτή και συνειδητά συνένεση συμφωνία ή σύμβαση, που εφαρμόζεται εθελοντικά. Στην αναρχική αντίληψη, τουλάχιστον σε αυτήν που αναγνωρίζει την οργανωτική βάση με ελεύθερο σύμφωνο, ο ελευθεριακός κομμουνισμός είναι το σύστημα ή ο δομικός μηχανισμός που καθιστά τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της κοινωνίας πιο βιώσιμη, με βάση ακριτικά αξιώματα που ερμηνεύονται με διαυγή ρεαλισμού, χωρίς μυστικοποίηση της έννοιας και του περιεχομένου αυτών. Βάση της νέας κοινωνίας. Η ελεύθερη κομμούνα. Ο ακρογωνιαίος λίθος ή ζωντανό κελί της νέας ελευθεριακής κοινωνικής οργάνωσης, για εμάς, εκτός από το άτομο, την ομάδα, τη συλλογικότητα, η ένωση είναι η ελεύθερη κομμούνα. Η ελεύθερη κοινότητα, που αποτελείται από κάθε έναν από τους πολίτες, μπορεί να έχει τη λειτουργία του γενικού κοινωνικού συντονισμού, στην απλή διοικητική πτυχή. Όχι της εξουσίας ή του πολιτικού θεσμού αλλά της κοινωνικής υπηρεσίας, σε τοπικό εδαφικό επίπεδο. Οι λειτουργίες τους πρέπει να συμμορφώνονται με εκείνα τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις που έχουν λάβει οι ίδιοι οι κοινοτικές ελεύθερες συνελεύσεις με αμοιβαία συνένεση. Από την κοινοτική οργάνωση πρέπει να αποκλειστεί ο αυταρχισμός και η γραφειοκρατία. Οι κομιτείες, περιφερειακές και εθνικές ομοσπονδίες ελεύθερων κοινοτήτων μπορούν να συγκροτηθούν στο γενικό επίπεδο μιας χώρας ή μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής και εθνοτικής ζώνης και να συνενωθούν διεθνώς. Η κομμούνα δεν πρέπει να συγκεντρωθεί από μόνη της στην πολιτική εξουσία, και λιγότερο στη στρατιωτική δύναμη, η οποία πρέπει επίσης να εξαφανιστεί καθόλου. Ούτε καν επαναστατική δύναμη. Όλη η πολιτική εξουσία πρέπει να καταργηθεί και κανείς δεν πρέπει να την ασκήσει. Ούτε πρέπει να υπάρχει οικονομικός ιδιοκτησιακός χαρακτήρας στην κομμούνα, η οποία καθιστά τον γεωγραφικό και ιστορικό του όρο κλειστό διατηρητήριο ή φέουνδο.
Κάθε κοινότητα πρέπει να είναι ανοιχτή στην αλληλεγγύη, να την εξασκεί και να την λαμβάνει, με βάση την αρχή ότι όλοι οι φυσικοί ή δημιουργημένοι ή κατασκευασμένοι πλούτοι, όλα τα προϊόντα, τα εργαλεία ή τα υλικά αγαθά, είναι κοινή κληρονομιά και παραμένουν στη διάθεση όλων, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν της ρυθμίζεται από τους συλλογικούς κανόνες ελεύθερα και εθελοντικά. Για την επαναστατική ένωση και τις λειτουργίες της. Ο οργανισμός που μπορεί να διασφαλίσει καλύτερα την οργάνωση της εργασίας και τη λειτουργία του στη σοσιαλιστική-σοσιαλιστική κοινωνία είναι το επαναστατικό συνδικαλιστικό συνδικάτο, αποτελούμενο από ελεύθερους εργαζόμενους από τη βιομηχανία, τα χωράφια, τα ορυχεία, τα εργαστήρια και τα κέντρα. Έρευνα και αναζήτηση αυτά των τεχνικών ειδικοτήτων. Τα συνδικάτα, ομαδοποιημένα ανά κλάδο και βιομηχανία, σε τοπικές, κομιτιακές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς ομοσπονδίες. Και άμεσα διαχειριζόμενοι, υπό τον υπεύθυνο έλεγχο τους, εργοστάσια και εργαστήρια, χωράφια, ορυχεία, μαρίνες, επιστημονικά και τεχνολογικά Ινστιτούτα, είναι φορείς ικανά να διασφαλίζουν την παραγωγή όλων των άρθρων και πραγμάτων που είναι απαραίτητα για την κοινωνία και τα συστατικά της, ανάλογα με τις ανάγκες όπου αισθάνονται και παρουσιάζονται, επιδιώκοντας το στόχο της δημιουργίας αυθονίας με τη συμβολή του καθενός στην κοινή προσπάθεια, σύμφωνα με τα δυνατά και δυνατά του σημεία και χωρίς εκμετάλλευση κανενός υπρονομίου. Όλοι οι υλικοί, οικονομικοί και τεχνικοί πόροι, τα κατασκευασμένα είδη, τα γεωργικά, τα ζώα, τα αλευτικά προϊόντα KΛΠ. Πρέπει να εξετάζονται και να διατίθενται σε κοινό, μέσω των κατάλληλων και καταλληλότερων οργανισμών, για διανομή, ανταλλαγή και η πιο δίκαιη διανομή. Οι ομοσπονδίες συνδικαλιστικών οργανώσεων μπορεί να σχηματίζονται από κατηγορίες παραγωγής, είτε βιομηχανικές, αγροτικές, KΛΠ. Είτε από δημόσιες υπηρεσίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, επικοινωνίες, μεταφορές και άλλα. Η κοινωνική επανάσταση, με την εξαφάνιση της μπουρζουαζίας και των καπιταλιστικών και αυταρχικών δομών, θα πρέπει να δημιουργήσει μια νέα οικονομική τάξη, η οποία θα συνεπάγεται αναγκαστικά άλλους τρόπους εργασίας, αναπροσαρμογές στην κατασκευή, επαγγελματικές αναστροφές, διαφορετικές ειδικότητες παραγωγής. Τα συνδικάτα κατά επάγγελμα ή βιομηχανία δεν θα έχουν πολιτική εξουσία ή ιδιοκτησία εργοστασίου, μηχανημάτων ή κατασκευασμένων προϊόντων. Δεν πρέπει επίσης να επιτραπεί στον εταιρικό ιδιοκτησιακό χαρακτήρα να αναρχηθεί στην αναρχική κοινωνία. Η αυτοδιαχείριση πρέπει να βασίζεται στην εξασφάλιση της καλύτερης και πιο ορθολογικής οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγικής λειτουργίας, που ελέγχεται από μια υψηλή αίσθηση συνειδητής και θελοντικής ατομικής και επαγγελματικής ευθύνης. Οι επιτροπές αυτοδιαχείρισης ή οι επιτροπές του εργοστασίου, της εταιρείας, του εργαστηρίου ή της παραγωγικής κοινότητας θα διορίζονται απευθείας από το προσωπικό που απασχολείται σε αυτά, υποκίνονται σε περιοδικές ανανεώσεις και μπορούν να ανακληθούν. Η γραφειοκρατία πρέπει να αποβληθεί από τις επιτροπές και παντού. Το ίδιο τεχνικό ή εξειδικευμένο προσωπικό δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να έχει καθεστώς εντολής. Εκφράζουμε τον εαυτό μας κατά της αποδοχής της αρχής κάθε δύναμης στα συνδικάτα, όπως η παραχώρηση, καθοδήγησης διοίκησης, σε οποιοδήποτε τεχνικό ή εξειδικευμένο άτομο, υπεύθυνο για μια δουλειά, ο οποίος πρέπει να θεωρήσει ότι μους άλλους εργαζομένους ηθικό και αποτελεσματικό. Παραγωγούς, που συνεργάζονται στο έργο μιας κοινής εταιρείας στην υπηρεσία του γενικού αγαθού. Διανομή και κατανάλωση. Ο σκοπός της κοινωνικής οργάνωσης που υπερασπιζόμαστε και υποστηρίζουμε δεν πρέπει να είναι το βιομηχανικό ή εμπορικό όφελος ή κέρδος, να χειραγωγείται ή να μονοπολείται από οποιαδήποτε ομάδα, φυλή, οντότητα ή σώμα, αλλά το κοινό καλό, εντός της Ομοσπονδίας ή της Ένωσης Κοινωνιών Ελεύθερη και Αλληλεγγύη. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνουμε ότι οι οικονομικές μορφές και μηχανισμοί της αναρχικής κοινωνίας δεν πρέπει να ενσωματωθούν σε μια άκαμπτη πανοπλία, σε ένα μονολυθικό καθεστώς και ακίνητες δομές. Σεβόμενος τη θεμελιώδη αρχή της μη εκμετάλλευσης, της κοινότητας του πλούτου, των αγαθών, της γης, των μηχανών και των προϊόντων, όλα πρέπει να είναι διαθέσιμα και ατομική και κοινή κατανάλωση και χρήση. Και έτσι η ελευθερία, το ψωμί, ο πολιτισμός και η ανεξαρτησία εντός της ενότητας και της αλληλεγγύης θα είναι καλύτερα εγγυημένα και εγγυημένα για όλους. Η γενική συντονισμένη και λιανική διανομή γεωργικών και βιομηχανοποιημένων προϊόντων μπορεί να διασφαλιστεί από ενώσεις καταναλωτών ή ομοσπονδίες, βάσει αποθηκών εφοδιασμού και χοντρικής προμήθειας, όπου τα συνδικάτα και οι κοινότητες παραγωγής μπορούν να προμηθεύουν και να καταθέτουν τα προϊόντα, και μέσω συνεταιρισμών καταναλωτών και καταστημάτων ή ειδικευμένων κέντρων διανομής λιανικής, εξαιρουμένων όλων των εμπορικών πρακτικών οργάνισμων της επανάστασης, οι συλλόγες, οι συλλογικές παραγωγές, και ακόμη και οι
ανθεκτές ομάδες παραγωγής και κατανάλωσης, ειδικά στο γεωργικό, αγροτικό και αγροτικό περιβάλλον, μπορούν επίσης να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα μεταξύ των κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων εγκατάστασης και ανάπτυξης της νέας οικονομίας, ως ζωτικών οργανισμών. Λειτουργεί βάσει της αρχής της ελεύθερης συνεργασίας στη νέα οικονομία αλληλεγγύης, χωρίς εμπορικότητα ή σύμπτωση. Ως πρακτική και αποτελεσματική έκφραση της ζωντανής συλλογικιστικής κομμουνιστικής, αναρχικής, συνειδητοποίησης, αυτή της ελευθεριακής συλλογικότητας μπορεί να προσφερθεί κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Επανάστασης, σε μια δεδομένη κατάσταση υπερβατικού ιστορικού ρεαλισμού, που εκδηλώνεται ως αποτελεσματική οργανισμή για τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης ενός λαού πάνω απ' όλα, σε συνεργασία με τα συνδικάτα και άλλους κοινοτικούς οργανισμούς, αλληλοσυμπληρωμένοι και φροντίζοντας ο καθένας, στην καθορισμένη σφαίρα και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του, τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες και λειτουργίες που είναι έγγενοι στην κοινωνία ή την κοινότητα. Κοινωνικά και οικονομικά συμβούλια. Μεταξύ των συμπληρωματικών οργανισμών χρησιμότητας, μέσω συμβουλών, πληροφοριών και στατιστικών, τεχνικής καθοδήγησης, αναζήτησης πιο τέλειων οργανωτικών τρόπων, τοπικού και γενικού συντονισμού, πρακτικά μαθήματα που προέρχονται από τις ίδιες διαφορετικές εμπειρίες σε σύγκριση με παραγωγή και κατανάλωση, εκμετάλλευση και μελέτη των δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του κοινού πλούτου. Μπορεί να υπάρχουν τοπικά, νομαρχιακά και περιφερειακά οικονομικά συμβούλια, που οδηγούν στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Εθνικής Οικονομίας. Αυτά τα οικονομικά συμβούλια δεν πρέπει να έχουν καμία εκτελεστική εξουσία, αλλά απλώς μια συμβουλευτική και συμβουλευτική αποστολή. Μπορούν να σχηματιστούν από αντιπροσώπους που διορίζονται από την κομμούνα, τα συνδικάτα, τις συλλογικές, τους συνεταιρισμούς και τα κέντρα κατανάλωσης, τους τεχνικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς. Ο σκοπός της κοινωνικής οργάνωσης που υπερασπιζόμαστε και υποστηρίζουμε δεν πρέπει να είναι βιομηχανικό ή εμπορικό κέρδος ή κέρδος, να χειραγωγείται ή να μονοπολείται από οποιαδήποτε ομάδα, φυλή, οντότητα ή σώμα, αλλά το κοινό καλό. Τα μέλη αυτών των συμβουλίων, τα οποία θα μπορούσαν ακόμη και να ονομάζονται κοινωνικά και οικονομικά συμβούλια, θα διοριστούν από τα αντίστοιχα όργανα και θα τους ανατεθούν σε ανανεώσιμη και ανακλητή προσωρινή βάση. Λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις, υλικές, παραγωγικές, συναφείς, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές ανάγκες ΚΛΠ. Μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών συμβουλίων που θα μπορούσαν να σχηματιστούν υπάρχει εκείνη της τροφής, της στέγασης, της ένδυσης, της γεωργικής και ζωικής παραγωγής και δασοκομεία, εξόρυξη, ψάριεμα, μεταφορές, επικοινωνίες, γραφικές τέχνες, τύπος και βιβλία, μεταλλουργία και χαλιβουργία, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και κινητήρια δύναμη εκείνη της χημικής βιομηχανίας, εκείνης του κλάδου γυαλιού και κεραμικών, εκείνης του κλάδου ξύλου, εκείνης της κατασκευής, εκείνης της υγείας, του πολιτισμού, των τεχνών και της αναψυχής, της επιστήμης, της έρευνας και των τεχνικών, της αποθήκης, πιστώσεις και ανταλλαγές, ξένες σχέσεις, εισαγωγές και εξαγωγές, οι οποίες, μέσω των τοπικών, κοινοτικών, συνδικαλιστικών, συλλογικών, συνεταιρισμών και αυτόνομων ομάδων τους, χωρίς κεντρικότητα, από κάτω προς τα πάνω, θα ένα Γενικό Συμβούλιο για το Συντονισμό και την Αλληλεγγύη των Αυτόνομων Οντοτήτων και Φορέων, χωρίς εκτελεστικές εξουσίες. Τα ονόματα των διαφόρων συμβουλίων που παραθέτουμε ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που δίνουμε, οι σύνδεσμοι έχουν περισσότερο ή λιγότερο πλάτος, οι οριοθετήσεις κατά ειδικότητα ή κλάδο πιο ποικίλες ή συνθετικές από αυτές που υποδεικνύονται. Και θα υιοθετούνται πάντα από κοινού, μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, άμεσα, χωρίς καμία επιβολή. Γενικές εκτιμήσεις. Όταν σχεδιάζουμε ή σκιαγραφούμε αυτούς τους τρόπους ή τύπους, το κάνουμε με το κύριο μέλημα να αποφεύγουμε αυταρχικές επιρροές και αναμνήσεις, να συγκεντρώνουμε, να απορροφούμε και να μονοπολώνουμε τάσεις στην ελευθεριακή αναρχική ή κομμουνιστική κοινωνία και με την επιθυμία να δώσουμε ελευθερία, αυτονομία, ζωντανό, δομικό, λειτουργικό, πρακτικό περιεχόμενο και διεγέρτης μεγαλύτερης πρόοδου και βελτίωσης ανάβασης. Βασίζουμε τη μετασχηματιστική και δημιουργική κοινωνική δυναμική ενέργεια στον άντρα και τη γυναίκα, φυσικά, στη συνείδησή τους, ως αναπόσπαστον στον εαυτό τους, ατομικά, και ως μια αυτόνομη μονάδα που συνδέεται θελοντικά με την κοινότητα ως σύνολο.
Εάν, στα στάδια του μετασχηματισμού και προς την πλήρη πραγματοποίηση του κομμουνισμού, ενώ η βιομηχανική και γεωργική ανάπτυξη δεν έχει φτάσει σε ικανοποιητικό βαθμό, για διάφορους λόγους, να δημιουργήσει υπεραυθονία και δωρεάν ατομική απόκτηση, χωρίς συσσώρευση κατάχρηση όλων των ειδών προϊόντων, θεωρείται ότι η κανονικοποίηση της διανομής και της κατανάλωσης στο σύστημα της εφαρμοσμένης κοινωνικοποίησης, του κολεκτιβισμού ή του αρχικού κομμουνισμού δεν ήταν απαραίτητη, θα έπρεπε να είναι η πιο λογική και δίκαιη. Είμαστε της ίδιας γνώμης εάν πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευκολία ή η χρησιμότητα ενός συστήματος αμοιβών για την παροχή διευκολύνσεων αγοράς. Είμαστε εναντίον του γιατί φοβόμαστε ότι η αμοιβή, αν δεν είναι ίση, και ακόμη και έτσι, θα πέσει θανάσιμα σε αδικίες, θα προκαλούσε εγωισμό και οργή και μακροπρόθεσμο θα αναστήσει ανισότητες. Κατά την άποψή μας, δεν συνιστάται η ύπαρξη χρήματος, ήδη πολύ αμφιλεγόμενη στην ελευθεριακή κοινωνιολογία. Και αν δημιουργηθεί ένα νομισματικό σύμβολο, βάσει ομολόγων ή κουπονιών, δεν πρέπει να συγκεντρώνεται σε έναν τραπεζικό τύπο, αλλά μάλλον, όταν αυτά τα κουπόνια ή τα νομισματικά ομόλογα εκδίδονται από τις κοινότητες, εσωτερικά και γενικά, πρέπει να έχουν αγοραστική και εναλλάξιμη αξία σε όλα αυτά. Η συσσόρευση αξιών νομισματικών σημείων, σε είδη ή προϊόντα, τη συσσόρευση οποιασδήποτε φύσης, από την πλευρά μιας κοινότητας, μιας ισχυρής, πιο σημαντικής ή πιο ευημερούσας κοινότητας ή εταιρείας, μιας πιο ανεπτυγμένης περιοχής, με τον ίδιο τρόπο που η συγκέντρωση και το μονοπόλιο πρέπει να αποφευχθούν και να καταπολεμηθούν. Εάν καθιερωθεί ένα γενικό οικονομικό σχέδιο, θα είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα συμβαλλόμενα μέρη μονάδες ή των οποίων η βοήθεια και οι πόροι απαιτούνται ή θα μπορούσαν να επηρεαστούν, δεν θα θυσιάζονται και θα το αποδεχτούν προηγουμένως. Επειδή αν επιβάλλεται και εκδηλώνεται η Γενική Βούληση με την παντοδύναμη αποτελεσματική και αδιαμφισβήτητη εξουσία, ο κίνδυνος καταπίεσης ή αδικίας θα δημιουργηθεί και η εξέγερση θα εμφανιστεί ως αναπόφευκτη αμυντική αντίδραση. Η κοινωνία πρέπει να είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός στον οποίο όλα τα κύτταρα ή ομάδες τους, όλα τα όργανα, εκπληρώνουν τη λειτουργία τους, για να διασφαλίσουν τη ζωή και την υγεία, με τη διαφορά ότι μέσα σε αυτόν τον κοινωνικό οργανισμό των ανθρώπων και εκδηλώνεται αυτόνομα, συμβάλλοντας με τα δικά του ατομικότητα για να τον εμπλουτίσει και να τον αναζωογονήσει και με την νοημοσύνη, τον λόγο και τη γνώση του, να του δώσει συνείδηση, ανθρωπισμό, αρμονική ανάπτυξη, δημιουργική και ανωδική όθηση. Ο σκοπός της κοινωνικής οργάνωσης που υπερασπιζόμαστε και υποστηρίζουμε δεν πρέπει να είναι βιομηχανικό ή εμπορικό κέρδος ή κέρδος, να χειραγωγείται ή να μονοπολείται από οποιαδήποτε ομάδα, φυλή, οντότητα ή σώμα, αλλά το κοινό καλό. Μακριά από εμάς είναι η προσποίηση, η οποία θα ήταν μάταιη, να ορίσουμε σε αμετάβλητες κατευθυντήριες γραμμές, ούτε καν σε ευρείες πινελιές και πολύ λιγότερο σε λεπτές λεπτομέρειες, τις κοινωνικές, ηθικές και οικονομικές βάσεις του αναρχισμού. Δεν χρησιμοποιούμε την πολιτική λέξη για τον ίδιο λόγο, λόγω της ίδιας σύγχυσης, στο οποίο δανείζεται, όπως δανείζεται η δημοκρατία. Η εξέλιξη της ιστορίας το γνωρίζουμε ότι απέχει πολύ από το να ακολουθούμε μια συνεχή αύξουσα γραμμή. Μάλλον το κύμα της το ίχνος και είναι γεμάτο αντιφάσεις. Και μέσω αυτών είναι οι νέες κοινωνικές και οικονομικές μορφές. Και η ανάπτυξη της συνείδησης και της ίδιας της συνείδησης. Οι ανθρώπινοι ηθικοί ξεπερνούν και υποχωρούν σε νέες μορφές. Δομές και συνειδητοποίηση της ανθρώπινης ηθικής ξεπερνούνται και υποχωρούν σε νέες μορφές. Δομές και αντιλήψεις, οι οποίες έχουν επίσης εφημερή ύπαρξη, σε μια διαρκή ανανέωση της κοινωνικής ζωής και τις φόρμες, μόνιμη δημιουργική δυναμική του νέου, αποτυπώνοντας τη διαμόρφωσή του και το αποτύπωμά του στις πραγματικότητες κάθε φορά, σε κάθε πόλη και στον κόσμο. Είναι η ίδια η διαλεκτική της ζωής που δημιουργεί εκείνα τα μικρόβια που δίνουν όθηση στην πρόοδο, περνώντας από τον εγκέφαλο, τη συνείδηση και τη βούληση κάθε ατόμου και διαμορφώνουν νέες εφημερές πραγματικότητες σε μορφές. Γνωρίζοντας αυτό, ως αναρχικοί, αγωνιζόμενοι για όλους τους τολμηρούς προοδευτικούς ρεαλιστές, διατηρώντας το επαναστατικό πνεύμα ζωντανό και ενεργό, δεν θέτουμε εμπόδια ή όρια στην οικοδόμηση ενός ελεύθερου αύριο, σε μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης και περιοριζόμαστε σε αυτές τις σημειώσεις γύρω από το θέμα αλλά οργάνωση της οικονομίας σε μια αναρχική κοινωνία κατά τη διάρκεια του επαναστατικού σταδίου μετάβασης προς την αναρχία, χωρίς καμία διεξοδική αξίωση και ως συμβολή στην κοινή σκέψη και περιεχόμενο στις συνεισφορές στο ελευθεριακό δόγμα, χωρίς καμία αξίωση πρωτοτυπίας.